Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παλαιότερη εκπομπή την είχαμε αφιερώσει στην αδελφότητα των Δανειλαίων και είχαμε βάλει αποσπάσματα από αδερφνία της εορτής των Χριστουγέννων. Πολύ μάλιστα τους φίλους ακροατές, επειδή πρόκειται για μια ανέκδοτη ηχογράφηση και πολύ ιδιαίτερη λόγω ότι δεν ήταν σε κάποια μεγάλη πανήγυρη, αλλά μέσα από το κελί, μας πήραν τηλέφωνο ή μας στείλανε μηνύματα να αναρτήσουμε και την υπόλοιπη και τα υπόλοιπα μέλη. Μας δίνεται λοιπόν σήμερα η ευκαιρία. Ίσως δεν είναι και πολύ ευχάριστος ο λόγος που κάνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον πατέρα Στέφανο από την αδελφότητα των Δανειλαίων, ο οποίος κοιμήθηκε πρόσφατα. Θα πούμε στη συνέχεια και λεπτομέρειες για την κοίμησή του. Ήταν ένα από τα βασικά στελέχη της χοροδίας των Δανειλαίων, έτσι όπως την γνωρίσανε όλοι εμείς της νεότερης γενιάς. Τα τελευταία 50 χρόνια ψάλλουνανε λοιπόν σε όλες τις πανηγύρες του Αγίου Όρους. Κώστα, θεωρώ ότι ήταν μεγάλη ευλογία για μας που γνωρίσαμε αυτήν την αδελφότητα και ειδικά ιδιαίτερα για εσένα που τους γνώρισες και πιο περισσότερο και κοντά στην καθημερινότητά τους στο κελί που είχαμε. Ναι, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε διάφορα έτσι, περιστατικά έτσι και προσωπικά. Ίσως στην επόμενη εκπομπή που θα έχουμε πιο πολύ χρόνο, λέω καλύτερα σήμερα Κώστα να ακούσουμε πιο πολύ τον πατέρα Στέφανο, να μας ψάλει, να μας μεταφέρει στο κελί, στο Άγιο Όρος, αυτό το γνωστό ύφος, το βαρύ αλλά ταυτόχρονα και κατανεκτικό. Και να ξεκινήσουμε με έναν ύμνο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία, στην προστάτητα του όλων των μοναχών του Αγίου Όρους. Πρόκειται για το Θεοτοκείο «Παντάνας Απανίμητε», σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Έτσι, είναι ένα μέλος αγαπητός τους. Είναι από το γνωστό σε όλους μας πολυέλαιο «Δούλη Κύριον» του Πέτρου, το πιο κλασικό πολυέλαιο. Ναι, και το Θεοτοκείο αυτό ψάλλεται σε όλες τις αγαπητές του Αγίου Όρους και είναι σε πλάγιο του πρώτου. Ας το ακούσουμε. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση, να πούμε, είναι από την Αγρυπνία του 2003 των Χριστουγέννων στο κελί των Δανειλαίων, και το δόξα το έψαλε ο γέροντας ο τωρινός ο πατρίς Γρηγόριος, κατά σάρκα αδελφός του πατρού Στεφάνου, και το κενί που θα ακούσουμε τώρα, το Παντάνας Απανίμητε, ο πατρίς Στέφανος. Yeah.
μετά από αυτή την τόσο βιωματική απόδοση του Θεοδοκίου που ακούσαμε, θα ήταν περιττό οποιοδήποτε σχόλιο για την ψαλτική δυνότητα του πατρός Στεφάνου, ξαδελφότητας των Δανιηλαίων. Οι Δανιηλαίοι στην πλειοψηφία τους έχουν την καταγωγή τους από την ψαλτομάνα Καβάλα. Έτσι λοιπόν είναι από την ίδια περιοχή του Παγκαίου ο πατήρ Δανιήλ, ο πατήρ Ακάκιος, ο πατήρ Γέροντας Γρηγόριος που είναι και αδελφός του πατρός Στεφάνου. Όλοι πολύ καλοί ψάλτες και συμπατριώτες με τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Καβάλας Ματθαίο Τσαμκυράνη. Με τον οποίο βέβαια είχαν και προσωπική σχέση, που είχε επισκεφτεί και στο κελί, είχαν συμψάλει και σε πανηγύρισης και αδερφινές του Αγίου και τον εκτιμούσαν πάρα πολύ. Και βλέπουμε μάλιστα και στην ψαλτική τους έτσι αλληλεπιδράσεις. Υπάρχουν κοινά στοιχεία, ναι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την δοξολογία του Γεωργίου Βιλουράκη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, την οποία αποδίδουμε δύο πατέρες αδερφότητας, στα δεξιά ψάλι ο πατήρ Δανιήλ και τα αριστερά ο πατήρ Στέφανος. Ακούμε δύο τελείως διαφορετικές φωνές, έτσι του πατρούς Δανιήλ, μια φωνή γεμάτη, ηγεμονική, αλλά όχι τόσο ευλίστη, και ακούμε και τη φωνή του πατρού Στεφάνου, ο οποίος έχει λεπτή φωνή μεν, δεν έχει τον όγκο του πατρούς Δανιήλ, αλλά είναι πολύ μεγάλος τεχνίτης, πολύ γλυκής, και ακούμε πώς δένουν αυτές οι φωνές μεταξύ τους. Του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, ακούτε την εκπομπή «Ψαλτικές περιηγήσεις», η οποία είναι σήμερα αφιερωμένη στο μοναχό Στέφανο από τη γνωστή αδελφότητα των Δανιηλαίων, ο οποίος εκοιμήθη εν ώρα αγρυπνίας στο κελί των Γερασιμέων του Αγίου Όρους πριν από 10 ημέρες περίπου. Με το παλαιό ημερολόγιο ήταν η εορτή του Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων.
και Αγίου Αντωνίου ίδια μέρα εορτάζεται, με το δικό μας ημερολόγιο των τριών εναρχών. Μια λεπτομέρεια για την προσωπική, έτσι, την οποία και ο ίδιος μου είχε διηγηθεί, βέβαια θα είναι γνωστή και σε άλλους, απλά δεν ξέρω, δεν το έχουμε αναφέρει εμείς εδώ. Ο πατήρ Στέφανος βρίσκεται στο Άγιον Όρος από παιδί 9 ετών. Μάλιστα, όπως ο ίδιος μου είχε πει σε μια συνομιλία μας, πήγε να επισκεφτεί τον αδερφό του, τον πατέρα Γρηγόριο, ο οποίος ήταν τότε 15 ετών, και του άρεσε και έμεινε. Και τελικά έγινε και η κουρά του και έγινε μοναχός από τότε, ανελιπώς μέχρι και την κοίμησή του στο Άγιον Όρος. Και βέβαια να πούμε και για όσους δεν το γνωρίζουν ίσως, ότι οι μοναχοί στο Άγιον Όρος ελάχιστα βγαίνουν, πολύ σπάνια και μόνο για λόγους υγείας. Τιμιζόταν για την αυστηρότητά του γενικότερος μοναχός. Ας συνεχίσουμε όμως, ας ακούσουμε κάποιο άλλο απόσπασμα από την αδερφινή αυτή. Ναι, στη συνέχεια θα ακούσουμε το «Δύναμη σώσης Χριστών» του Κωνσταντίνου Πρίγκου, μια από τις καλύτερες συνθέσεις του 20ου αιώνα εκκλησιαστικής μουσικής, στην οποία ψάλλει μαζί με τον άλλο μεγάλο ψάλτη της ίδιας αδερφότητας, με τον πατέρα Ακάκιο. Χαρακτηριστικό του πατρού Στεφάνου ήταν ότι όταν συνέψαλε, μπορεί να μην ακουγότανε, να μην ξεχώριζε ιδιαίτερα, επειδή και ο πατήρ Δανή και ο πατήρ Ακάκιος και ο πατήρ Γόρης είχαν πολύ γεμάτες φωνές, όμως με τον τρόπο του γέμιζε πολύ ωραία τον ψαλτικό χορό, σε βαθμό μάλιστα που πολλές φορές ακούσαν ηλίως και όταν δεν είναι ο πατήρ Στέφανος κάτι, ναι, και κάτι σου λείπει. Και στους ίδιους έλειπε όταν απουσίαζε, βέβαια, γιατί ο ένας στηριζόταν πάνω στον άλλον και στηρίζεται πάνω στον άλλον, και σίγουρα και τώρα αυτό το κενό θα είναι δυσαναπλήρωτο. Νομίζω ότι το «Δύναμη» που θα ακούσουμε είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, στο οποίο μπορεί να φανεί ακριβώς αυτή η πρακτική που ακολουθούσε ο πατήρ Στέφανος. Για τους φίλους μας ιεροψάλτες, θα πρέπει να τονίσουμε ένα σημείο στο «Αλληλούια», στο τέλος που ψάλλει ο πατήρ Στέφανος, που από μόνος του προσθέτει, κάνει μια θέση σε πλάγιο δευτέρου, η οποία δεν είναι γραμμένη από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Ίσως βγήκε αυτό μετά την ώρα της αγρυπνίας, δεν φαίνεται να είναι κάτι μελετημένο, όπως άλλωστε πολλά τέτοια. Πολύ μεγάλοι ψάλτες ακολουθούν αυτή την πρακτική. Είναι μια ιδιαιτερότητα, την οποία την επισημαίνουμε κυρίως για τους ιεροψάλτες. Ας τα ακούσουμε.
τελευταίο μέλος που επιλέξαμε για σήμερα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι το κοινωνικό της εορτής των Χριστουγέννων, από την οποία βέβαια προέρχεται η ηχογράφηση που ακούμε σήμερα, το 2003, στο κελί των Δανειλαίων, επαναλαμβάνουμε, από τον προσφάτως εκλειπώντα πατέρα Στέφανο Δανειλίδη, λύτρος είναι απέστειλε Κύριος, το λαό αυτού είναι σε ήχο πρώτο και το μέλος είναι... Είναι του Λουκουρολάου Σμύρνης, να συνθέσει πολύ αγαπητός στο Άγιο Όρος. Και, από... και ειδικά στους Δανειλαίους. Από κάποιους θεωρείται τριφνός, δύσκολος. Όπως και να έχει, η απόδοση πάντως από τον πατέρα Στέφανο είναι πάρα πολύ όμορφη και είναι ένα δείγμα για το πώς ετοιμάζονται οι μοναχοί στις αιωθμίες του Αγίου Όρους πριν τη Θεία Κοινωνία. Όχι με ομιλίες, όχι με εκκλησιαστικά τραγουδάκια, αλλά με μέλη κατανοητικά, ήρεμα, αργά, ετοιμάζονται για τη Θεία Μετάλληψη. Βέβαια, δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε όλο, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε και θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στον πατέρα Στέφανο και στην επόμενη μας εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας.
ψαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Η ώρα είναι 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μάρμαρα υψηλής ποιότητας.